Επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία εκπροσώπων τοπικών αρχών τελέστηκε σήμερα το πρωί στο μνημείο του Πλωτάρχη του Λιμενικού Σώματος, Ηλία Καζάκου, μπροστά από το παλαιό λιμεναρχείο που βρίσκεται η προτομή του. Ο λιμεναρχής Ηλίας Καζάκος εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα στις 5 Ιουνίου του 1942. Συγκίνηση που μου ανατέθηκε από τον κεντρικό λιμενάρχη να μιλήσω για έναν αξιωματικό του λιμενικού σώματος, του οποίου τη δράση ανέκαθεν θαύμαζα. Τον αξέχαστο ήρωα, συνάδελφό μας Ηλία Καζάκου, που στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν δίστασε να θυσιάσει την ίδια του τη ζωή, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των καιρών. Η μνήμη σου θα παραμένει αλυσμόνητη στις καρδιές μας. Για μας θα είσαι πάντα αθάνατος. Καθήκοντά μας απέναντι στους ήρωες Έλληνες που πραγματικά έπεσαν πιστεύοντας την ελευθερία της πατρίδος μας, που πρέπει και εμείς να τη διαφυλάξουμε ως χώρο οφθαλμού. Αυτό προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε, αυτά ήρθαμε να δείξουμε σήμερα και όλοι οι Έλληνες, ότι οι άνθρωποι αυτοί αντιστέκονται απέναντι στη βαναυσότητα αυτών που κοιτάζουν να κατακτήσουν ξένα εδάφη. Πρέπει να τιμούνται, δεν πεθαίνουν ποτέ και πρέπει να τιμούνται πάντα. Αυτό το μήνυμα λοιπόν πρέπει να δώσουμε, ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε υπέρ της πατρίδος και υπέρ της ελευθερίας.